Και πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο κύριος Χρήστος Κέλλας. Γεια σας, κύριε Κέλλα. Γεια σας, κύριε Πολύζο. Καλή τηλεοπτική σεζόν. Καλό φθινόπωρο στους τηλεθεατές σας. Είχατε την τύχη ή την ατυχία να γίνετε βουλευτής σε αυτή την δύσκολη περίοδο? Σκέφτομαι πραγματικά τους βουλευτές αυτής της περίοδου, που έπρεπε κατευθείαν να περπατήσουν στα αναμένα κάρβουνα. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό το... με τους αναστενάριδες το έθιμο, αλλά δεν ξέρω πώς λέγεται η διαδικασία, έτσι. Νιώθετε αναστενάρης? Κοιτάξτε να δείτε, είχα την τύχη μέσα στην ατυχία αυτής της περίοδου να εκλεγώ βουλευτής. Πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος. Καμιά σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με τις τιμές, με την ζωή, με την, το όλο στυλ των βουλευτών της προηγούμενης 30ετίας. Όμως νομίζω ότι η δύσκολη... Δεν πειράζει, έπρεπε να γίνουν και οι βουλευτές πιο γήινοι, έτσι. Ναι, έτσι νομίζω όμως ότι τα δύσκολα είναι για τους ικανούς. Νομίζω ότι η προηγούμενη 30ετία, εγώ θα διαφωνήσω με αυτό που λέγεται ότι αυτή η Βουλή είναι χαμηλού επίπεδου, διότι τα προηγούμενη 30ετία η Βουλή, οι βουλές τις οποίες είχαμε, που ήταν υψηλού επίπεδου, μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε. Εμείς λοιπόν παραλάβαμε μια χώρα στο χείλος του γκρεμού, μια χώρα σχεδόν στη δραχμή, η κατάσταση διεσώθη, η χώρα παρέμεινε στο ευρώ και νομίζω ότι από εδώ και πέρα μόνο καλύτερες μέρες μπορούν να έρθουν. Ναι, αλλά το διαπιστώνετε κι εσείς, γιατί είστε ένας άνθρωπος που κυκλοφορεί στην κοινωνία, δεν κλείνεται μέσα, ότι τα όρια έχουν εξαντληθεί. Η υπομονή δεν περισσεύει, αντιθέτως λείπει. Υπομονή, κύριε Πολύζο, ο κόσμος έχει, λεφτά δεν έχει. Υπήρξε μια φοροκαταιγίδα αυτή τη διετία, υπήρξε μια μεγάλη μείωση μισθών, υπήρξε μεγάλη περικοπή συντάξεων, άδικη στις περισσότερες περιπτώσεις, ανέτρεψε τον οικογενειακό προϋπολογισμό, αλλά και τον προϋπολογισμό των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων. Νομίζω όμως ότι ήδη άρχισαν, φαίνεται ότι τα δύσκολα τελειώσανε. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα μόνο καλύτερα μπορούν να έρθουν. Ήδη ξεκίνησε, έστω και με τις δικαστικές αποφάσεις, μια αποκατάσταση μερικών αδικιών σε ορισμένους κλάδους. Αναμένεται το Σάββατο η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε πραγματικά καλύτερα μέτρα, μείωση φορολογικών συντελεστών, μείωση φόρου στο πετρέλαιο. Δεν θέλω να τα προκαταλάβω, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Ας αφήσουμε τον Πρωθυπουργό να τα ανακοινώσει. Λογική που περιγράφαμε λίγο πριν με τους συναδέλφους, ότι επειδή έτσι πρέπει να το κάνει, δηλαδή κάτι να δώσει στους ηθαγενείς. Όχι, επειδή δεν αντέχει άλλο η κοινωνία. Δεν υπάρχει οικογένεια, δεν υπάρχει σπίτι στην Ελλάδα το οποίο να μην το αντιλαμβάνεται. Η ανεργία, τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή είναι η ανεργία, η οποία είναι σε δυσθεώρατα ύψη και κυρίως αφορά περισσότερο τους νέους. Και ένα δεύτερο μεγάλο είναι αυτή η φοροκαταιγίδα, η υψηλή φορολογία, στην οποία πλέον ο κόσμος δεν έχει άλλο να δώσει. Αν κάποιος λοιπόν σας ρωτήσει γιατί δεν το κάνατε 6 μήνες πριν, θα πείτε ότι τώρα είσαστε έτοιμοι να το κάνετε, γιατί το πλεώνασμα ξέραμε ότι προκύπτει και από την προηγούμενη χρονιά, από το 2013 δηλαδή. Θέλω να πω, δεν είναι τώρα οι ανάγκες αυτές που περιγράψατε, ότι είμαστε στο αμήν όλες οι οικογένειες οι ελληνικές? Όχι, δεν έπρεπε να φτάσουμε στο αμήν για να το κάνουμε, αλλά ήταν οι συμφωνίες τις οποίες είχαμε, βρήκαμε εμείς τουλάχιστον σαν κυβέρνηση υπογεγραμμένες, οι οποίες έπρεπε να τηρηθούν. Αυτό το πρωτογενές πλεώνασμα στο τέλος του 2013 ήταν αυτό το οποίο ανοίγει το δρόμο, άνοιξε το δρόμο για νέα διαπραγμάτευση και τώρα πλέον. Ξέρετε ότι η Τρόικα πλησιάζει προς το μνημόνιο, πλησιάζει στο τέλος του. Οι τελευταίες διαπραγματεύσεις για την τελευταία δόση θα προκύψουν και φορολογικές ελαφρύνσεις, διότι πλέον το αντέχει η ελληνική οικονομία και διότι πλέον δεν το αντέχει άλλο η ελληνική οικογένεια. Μάλιστα. Το τι περιμένετε μέσα σ' άκρες μας το είπατε από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτά πιστεύετε ότι θα βελτιώσουν την εικόνα που υπάρχει στην κοινωνία για την κυβέρνηση, γιατί οι τελευταίες δημοσκοπήσεις σας δείχνουν με μεγαλύτερη απόσταση από αυτή που αποτυπώθηκε στις εκλογές του Μαΐου, στις ευρωεκλογές εννοώ? Νομίζω ότι η διαφορά είναι η ίδια. 3,5 μονάδες ήταν στις ευρωεκλογές, 3,5 μονάδες είναι και τώρα.
Και μάλιστα το τελευταίο γκάλωπ αυτό το οποίο έγινε χθες προχθές έρχεται σε μια εποχή κατά την οποία δημιουργήθηκε μια αναστάτωση στον κόσμο από τον φόρο ακίνητης περιουσίας, τον περίφημο ένφια, με όλα του τα λάθη και όλες του τις αδικίες. Πολλά από αυτά έχουν διορθωθεί. Σήμερα νομίζω κατατίθεται σήμερα κατατίθεται η τροπολογία στη Βουλή, στην οποία εκεί που δημιουργήθηκε ο μεγάλος οντόρος ήταν για ορισμένες περιοχές εκτός σχεδίου, απομακρυσμένα χωράφια. Έτσι ξεκίνησε. Αλλά οι απαιτήσεις είχαν να κάνουν, ας πούμε, και με τα πολλά ξενίκιαστα. Ναι, νομίζω... Λέει ο άλλος, έχω να εισπράξω 2 χρόνια, 3 χρόνια με στην κρίση. Ναι. Όχι από ένα κίνητο, από 2, από 3. Και καλούμε την ίδια στιγμή να τα πληρώσω. Πολύ σωστά, και είναι και άδικο να έχει την ίδια φοροδοτική ικανότητα ένα κίνητο το οποίο αποδίδει με ένα κίνητο το οποίο δεν αποδίδει. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, στην τελευταία σύσκεψη την οποία είχαμε με τον κύριο Χαρδούβελη, εγώ ήμουν στους 3-4 βουλευτές εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Πού καταλήξατε? Σταθήκαμε και με υψηλούς τόνους ότι πρέπει η φορολογία στα ακίνητα, τα μη ηλεκτροδοτούμενα και στα οικόπεδα να πέσει κατά ένα ποσοστό οπωσδήποτε, αν θα είναι 30, 40, 25, είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Νομίζω γιατί ότι... η τελευταία διαρροή λέει για 20%. Εντάξει, εγώ σας λέω ότι είχαμε πει τουλάχιστον 30, ας περιμένουμε τις τελικές οριστικές αποφάσεις. Θα το ξέρουμε μέχρι αύριο, για παράδειγμα. Πιστεύω ότι θα ανακοινωθούν αύριο, αν θα τα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Α, το μπορεί να το αφήσει και για να το κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πιστεύω ότι το θέμα με το ανένφια, με τα μη ηλεκτροδοτούμενα, οφείλονταν στο γεγονός, από ό,τι είπε ο κ. Χαρδούβελης, ότι δεν είχαν στοιχεία ποιο είναι το κόστος των μη ηλεκτροδοτούμενων οικειών, γιατί στα προηγούμενα χρόνια με το ΕΤΙΔΕ, με το χαράτσι της ΔΕΗ, αυτά δεν φαινόταν μέσα. Προϋπολογίζαν ότι θα είναι από 50 έως 100 εκατομμύρια. Εμείς περιμέναμε να μας δώσουν τα στοιχεία αυτά και ανάλογα να αποφασίσει ο Πρωθυπουργός τι φορολογική ελάφρυνση θα γίνει. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Πρέπει να μειωθεί ο φόρος στα μη ηλεκτροδοτούμενα. Για πάρα πολλούς, πολλούς λόγους. Πάντως, κόψα από εδώ, κόψα από εκεί με τους πολυτεχνούς, με τα μη ηλεκτροδοτούμενα, με τα οικόπεδα, με τις βελτιώσεις που έπρεπε να γίνουν γιατί ήταν παράλογες, με τις περιοχές στην Ήπεθρο που μετρήθηκαν σαν αστικές κλπ. Ναι, εκεί έγινε λάθος. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2,6 δισεκατομμυρίων, γιατί η Τρόικα είπε στην διαπραγμάτευση του Παρισίου. Κάντε ό,τι θέλετε με τον ένφια. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτό που έχετε εγγράψει, τα 2,6, να το πετύχετε. Ναι. Ο ένφια έτσι όπως σε γράφει τελικά και ο οποίος σε γράφει διαφορετικά από αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί στη συνάντηση του χειμώνα με τον κύριο Στουρνάρα, δεν αποδίδω ευθύνη στον κύριο Στουρνάρα, νομίζω ότι τα κάνανε διάφοροι τεχνοκράτες πίσω από αυτόν, απέδιδε, ήταν προϋπολογισμένο 3,2 περίπου δις να εισπραχθούν, ώστε να υπολογίζαν αυτοί οι τεχνοκράτες το 80% εξ αυτών να είναι εισπράξιμα, άρα γύρω στο 2,7-2,8. Βρέθηκε όμως πριν από ένα μήνα ότι ο ένφια με τα λάθη του υπεραπέδιδε, όχι 3,2 αλλά 3,6-3,7 δις. Επιπλέον μην ξεχνάτε ότι η ελληνική οικονομία έχει μπει σε μια διαφορετική φάση. Είχαμε το πρωτογενές πλεώνασμα πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος μπορεί πλέον να ζει, να χρηματοδοτεί τις υποχρεώσεις του με αυτά με τα οποία εισπράττει και ως εκ τούτου μπαίνει μια τάξη. Αυτό λοιπόν αλλάζει όλα τον προϋπολογισμό του κράτους και δίνει μια άλλη άνεση στην κυβέρνηση. Επιπλέον είχαμε την έξοδο στις αγορές με δανεισμό ομολόγων, με μείωση επιτοκίων και βεβαίως αμέσως μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, πιστεύω ότι θα ανοίξει και η μεγάλη συζήτηση για τη ρύθμιση του χρέους. Μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις θα μου απαντήσετε αν είστε αυθεντικά αισιόδοξος ή το κάνετε γιατί πρέπει διαρκώς να κάνετε ενέσεις στο ηθικό του Έλληνα πολίτη. Θα δούμε και άλλα ζητήματα. Ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο και με τον κύριο Κέλλα και τους υπόλοιπους καλεσμένους. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Χρήστος Κέλλας, είναι μαζί μας. Κύριε Κέλλα, στο κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας, στον απολογισμό που έκανε ο κύριος Τζανακούλης, μας έριξε και τη βόμβα ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής, όπως του το ζήτησε, λέει, ο κύριος Σαμαράς. Η κυρία Καραλαριώτου, απαντώντας τα πολλά που είπε σε βάρος της, είπε ότι δεν δημιουργεί ίδιες αφετηρίες με εκείνους που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο, πέρα δηλαδή από τους δύο βουλευτές, που αν το θέλησουν, αυτονοήτως, θα είναι ξανά υποψήφιοι. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο? Κανένα. Ουδέν σχόλιο. Ουδέν σχόλιο γιατί? Δεν έχω ένα σχόλιο. Σας περιέλαβε και πάλι. Είπε ότι οι δύο βουλευτές ήταν αχάριστοι. Εσείς ήσασταν και φίλοι. Φαντάζομαι δεν είστε πια.
Δεν μπορείτε μετά όσα έχουν γίνει μετεκλογικά να παραμένετε φίλοι, ή κάνω λάθος? Τα προηγούμενα 16 χρόνια βγήκε κανείς να μας ευχαριστήσει, κύριε Πολύζο? Τι εννοείτε? Λέω, τώρα που έχασε ήμασταν αχάριστοι. Τα προηγούμενα 16 χρόνια βγήκε κανένας να μας ευχαριστήσει? Ούτε το ζητήσαμε, ούτε το θελήσαμε, αλλά ούτε και συνέβη. Είπαμε, αυτοκριτική. Άρα λέτε είναι εκείνος αχάριστος? Δεν λέω τίποτα εγώ. Αυτοκριτική, αυτοκριτική. Τίποτα περισσότερο. Ναι, να κάνει αυτοκριτική, αλλά υπογραμμίζεται τα περί αχαριστίας επιστρέφοντας ουσιαστικά τον χαρακτηρισμό. Ουδέν σχόλιον. Εσείς μπορεί να επιμένετε στο ουδέν σχόλιον και εγώ να επιμένω, διότι καταλαβαίνετε δεν θα αλλάξει κάτι. Ότι δεν είναι το επίπεδο του πολιτικού κουτσομπολιού μόνο που ενδιαφέρεται για τα όσα δημόσια πρόσωπα εκτοξεύουν προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να εκτοξεύσει συγκεκριμένες κατηγορίες. Δεν του δίδεται η δυνατότητα. Σας αδικεί, λέτε, με την κριτική που σας κάνει? Αυτό είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Του το εξηγήσατε, του το είπατε και μετεκλογικά? Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Το ξέρει από την πράξη, το ξέρει από δική σας συζήτηση? Και από την πράξη και από τα λόγια τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνω ότι δεν μιλήσατε μετά την ανακοίνωση περί υποψηφιότητας μαζί του. Τον είδα προχθές. Λέω, μήπως του είπατε καλή επιτυχία? Μήπως. Όχι, γιατί αργούν πολύ οι εκλογές ακόμα. Εντάξει. Πότε τις τοποθετείτε, για να δούμε τι γίνεται με την Προεδρία. Έχουν τροφοδοτήσει, ενώ η κυρία Βούλτεψη μας έλεγε πως όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ και είναι πολύ νωρίς για να ανοίξει συζήτηση. Έχουν τροφοδοτήσει και δικά σας στελέχη. Θυμάμαι για παράδειγμα τον κύριο Παναγιωτόπουλο πριν λίγες μέρες να προτείνει τον κύριο Κωνσταντόπουλο, τον πρώην πρόεδρο του Συνασπισμού, για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Άρα έχετε μπει κι εσείς σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω, κύριε Πολύζο, ότι ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας προβλέπεται από το συνταγματικό νομοθέτη. Θέτει σαν όρο τις 180 ψήφους και ο λόγος σαφώς είναι ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να ενώνει. Από εκεί και πέρα, η οποιαδήποτε ονοματολογία αυτή τη στιγμή, καταρχήν δεν πρέπει να είναι θέμα παζαριού, και δεύτερον, τα ονόματα τα οποία ο καθένας για λογαριασμό του ή για οποιονδήποτε λόγο νομίζει ότι μπορεί ρίχνει στο τραπέζι, νομίζω ότι μόνο κακό μπορούν να κάνουν. Έχει πολλή δουλειά αυτή η κυβέρνηση το επόμενο τετράμινο να κάνει, πάρα πολύ κρίσιμη για τη χώρα. Όταν θα έρθει η συγκεκριμένη χρονική στιγμή, νομίζω ότι θα βρεθεί και πρέπει να βρεθεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Από την κεντροδεξιά, από την αριστερά, δεν έχει σημασία η καταγωγή η πολιτική για σας? Κοιτάξτε να δείτε, αν ρωτάτε εμένα προσωπικά, θα τον προτιμούσα από την κεντροδεξιά. Όμως και πρόσωπο της κεντροαριστεράς, το οποίο θα συγκεντρώνει ορισμένα μίνιμουμ χαρακτηριστικά, δεν θα έλεγα όχι. Σας είπα ότι ξανά ότι ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας. Άρα ο κύριος Κουβέλης δεν είναι μια κακή πρόταση, λέτε? Δεν σας άκουσα. Ο κύριος Κουβέλης δεν είναι μια κακή πρόταση, λέτε? Όχι, ο κύριος Κουβέλης δεν είναι κακή πρόταση, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας και καλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχει ένα πολύ καλό ιστορικό. Είναι ενωτικός, συμμετείχε στην πρώτη κυβέρνηση, έδειξε ότι νοιάζεται για αυτή τη χώρα. Επομένως θα μπορούσε να είναι ένα από τα ονόματα που λέτε. Αλλά νομίζω τώρα ότι ο καθένας κάθε μέρα στα διάφορα πάνελ να λέει από ένα όνομα για δικούς του λόγους, νομίζω ότι μόνο η ζημιά μπορεί να κάνει στα ονόματα στα οποία αναφέρει, έστω και αν αυτοί θα μπορούσαν πραγματικά να είναι πολύ καλοί πρόεδροι. Η Ελένη Γλύκα Τζιαρβελέρη είναι μια καλή πρόταση μη πολιτική? Είναι, έχω πει και άλλη φορά ότι θα μπορούσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν είναι απαραίτητο να είναι πολιτικό πρόσωπο. Θα μπορούσε να είναι ένα πρόσωπο από το χώρο των γραμμάτων, από ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι με διεθνή εμβέλεια. Έτσι θα είναι αναγνωρίσιμο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και θα μπορούσε να ψηφιστεί ένα τέτοιο πρόσωπο, καθώς δεν έχει και ιδιαίτερες αρμοδιότητες. Θα μπορούσε. Έπεσε και το όνομα του Σουφλιά. Ναι, σας είπα. Νομίζω ότι αυτά όμως θα τα πούμε αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Σουφλιάς νομίζω ότι είναι συμπολίτης μας, συντοπίτης μας. Ήταν υποψήφιος επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρει πόσο τον αγαπάμε, αλλά νομίζω ότι μόνο ζημιά μπορεί να του κάνει αυτή τη στιγμή αναφορά στο όνομά του. Λοιπόν, για απαντήστε μου αν είστε αυθεντικά αισιόδοξος. Κύριε Πολύζο, νομίζω ότι είμαι αυθεντικά αισιόδοξος και θα σας εξομολογηθώ και με το χέρι στην καρδιά. Εάν δεν πίστευω ότι αυτή η χώρα θα κάνει βήματα μπροστά με αυτά τα οποία τα προηγούμενα 2 χρόνια ψηφίσαμε και πάρα πολλά από αυτά με πόνο ψυχής, διότι πραγματικά επρόκειτο για περικοπές άδικες, περικοπές οι οποίες φέραν πολύ κόσμο σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, περικοπές οι οποίες φέραν κόσμο στην ανεργία, δεν θα τα ψήφιζα.
να είστε σίγουρος. Δεν το έκανα ούτε για τον Σαμαρά, ούτε για κανένα Σαμαρά. Αλλά όλοι συμφωνούμε, συμφωνούσαμε τουλάχιστον πριν από 2 χρόνια, ότι η κατάσταση δεν πήγαινε άλλο. Όλοι συμφωνούσαμε ότι η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει. Εδώ αποδεικνύεται 2 χρόνια μετά, βεβαίως ο κόσμος εν μέρει έχει δίκιο, διότι εξαντλείται οικονομικά αλλά και από θέμα υπομονής και αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Κανένας λοιπόν, ενώ όλοι συμφωνούσαν στις αλλαγές, στις όποιες αλλαγές και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε πολλά άλλα πράγματα και στις σπατάλη που γινότανε, κανένας δεν δέχεται αυτή τη στιγμή την αλλαγή, οποιαδήποτε αλλαγή, όταν θίγεται ο ίδιος. Ναι, μισό λεπτό όμως. Επειδή θα μου πείτε, θα θέλατε να το έχετε ζήσει σε καμιά περίπτωση, αλλά όλα αυτά έγιναν αποδεκτά από την κοινωνία με την απειλή ότι αν καταρρεύσουμε, δεν θα έχουμε φάρμακα, δεν θα έχουμε τρόφιμα. Όχι απειλή, δεν είναι απειλή αυτό. Είναι πετρέλαιο. Θα ήταν γεγονός. Σήμερα όμως, γιατί το επαναφέρει η κυρία Βούλτεψη λέγοντας ότι τα είδαμε τα αποτελέσματα των πειραμάτων τύπου Αργεντινής? Διότι η Αργεντινή είχε απομακρυνθεί αυτό. Είδατε τι έγινε. Και θα πω ότι πάρα πολύ επίκαιρο, πάρα πολύ επίκαιρο, χωρίς να θέλω να πω περισσότερο. Αν κάποιο σα έλεγε έτσι, για να κάνει το συνήγορο του διαβόλου, τίποτα δεν θα γινόταν και αν καταραίαμε. Γιατί το λέτε αυτό? Λέω ότι κάποιο μπορεί να σα το πει, να το ισχυριστεί. Εάν καταραίαμε. Ναι. Εγώ δεν θα προτιμούσα πάντως, δεν θα ήθελα να γυρίσει η χώρα στην δραχμή και να γυρίσουμε 40 χρόνια πίσω. Εξάλλου, αν ακούσατε σήμερα το πρωί τον κύριο Σταθάκη του ΣΥΡΙΖΑ, ακούσατε τι είπε. Ναι μεν μονομερής διαγραφή του χρέους, αλλά και πλάν B επιμήκυνση του χρέους. Έτσι. Μάλιστα. Δεν μπορεί να τάζουμε στους πάντες τα πάντα, κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό. Ξαναλέω ότι η ρίση η χθεσινή του Σιμίτη, του κυρίου Σιμίτη στα συγκομματική, στη γιορτή που είχε το Πασόκ, ότι το λεφτά υπάρχουν, είδαμε που οδήγησε τη χώρα, ας γίνει μάθημα και οδηγός για πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα. Όταν ο Καραμαλής το 9 στις εκλογές είπε ότι δεν υπάρχουν λεφτά και δεν θα δώσω αυξήσεις, ο κόσμος ψήφισε τον κύριο Παπανδρέου. Και ο κύριος Παπανδρέου σήμερα προσπαθεί να επανέλθει. Έτσι, ας τα έχει αυτά υπόψη του ο κόσμος, διότι το δίσεξα εξαμαρτήν ουκ ανδρόσοφου. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε εσάς.